Με σε εσάς, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου στο ποτάμι. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση το εξής. Ο Σταύρος Θεοδωράκης ορισμένες φορές κάνει μεστές δηλώσεις. Κέρυες. Πάντα κάνει μεστές. Το πάντα είναι δικό σας, ανήκετε στο κόμμα του. Εγώ στο ραδιόφωνο δεν θέλω να τον αδικώ. Και ορισμένες φορές, όπως μια τελευταία δήλωση που έκανε, που είπε ότι από εδώ έχουμε τις σχέσεις με τους Αμερικανούς, τους Άγγλους, τους Γάλλους, αυτή η συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι καλή, αλλά είναι μια συμφωνία. Και από εδώ στην Πλάστικα έχουμε όλους αυτούς και από εκεί έχουμε μια συμφωνία. Αυτή ήταν μια δήλωση αξιοπρόσεκτη. Θέλω να ρωτήσω εσάς. Θα πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ όλοι μαζί, θα ψηφίσετε, γιατί βλέπω τον κύριο Αμυρά και ορισμένους άλλους να παίρνουν μια θέση και να λένε ούτε θα στηρίξουμε τον κύριο Τσίπρα, ούτε θα του ψηφίσουμε αυτά που θα φέρει στη Βουλή. Και επειδή παρακολουθώ και τον πρώην συνάδελφο τον Σταύρο και τους υπολείπους που θεωρώ έχετε κάποια στελέχη που εγώ τουλάχιστον τα θεωρώ αξιόλογα, να λένε ότι παίρνουμε αποστάσεις. Θέλω να μας πείτε λοιπόν εδώ σήμερα, βράδυ Κυριακής, θα ψηφίσετε τη Λίμνη. Θα στηρίξετε κυβέρνηση, γιατί μπορεί να βρεθείτε και στις δύο περιπτώσεις. Ή να πρέπει να στηρίξετε την κυβέρνηση σε πρόταση της πιστείας ή να πρέπει να κυρώσετε τη συμφωνία. Θα σας πω, είναι δύο πολύ διαφορετικά ζητήματα. Το έχουμε ξεκαθαρίσει πολλές φορές. Ωραίο, και είναι η καμαρά μου. Εδώ. Λοιπόν. Είναι δύο πολύ διαφορετικά ζητήματα, το έχουμε ξεκαθαρίσει πολλές φορές και ο επικεφαλής μας και οι βουλευτές του. Είναι άλλο το να στηρίξουμε την κυβέρνηση Νιζανέλ και ένα άλλο θέμα ψήφισης της συμφωνίας. Έχουμε πει ότι εμείς δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση αυτή. Δεν θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης, δεν δώσαμε και στο παρελθόν όταν κατατέθηκε η πρόταση από την Νέα Δημοκρατία και είμαστε συνεπείς, δεν πρόκειται να αυτοαναιρεθούμε. Το ποτάμι, το τόνισε και ο Σταύρος Θεοδωράκης, δεν πρέπει να θεωρείται και οι ψήφοι του δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι από κανέναν. Γιατί την παζαρεύει? Όχι βέβαια, αυτό όταν είναι. Κοιτάξτε, τώρα η ερμηνεία που δίνεται πολιτική, είναι άδικη. Επειδή παρακολουθώ. Το αντίθετο. Δράμε χρώμη πάντα με βάση το με γνώμονα το εθνικό όχι, συμφέρον ακούω, και αυτό το κομματικό. Το μελετάμε, και αυτό έχουμε πληρώσει. Ίσα-ίσα από αυτό το κάνουν όλα τα άλλα κόμματα. Αν με επιτρέπετε και η αξιωματική αντιπολίτευση, ύστερα από τις αποκαλύψεις που είχαμε με τον τυχαίο καφέ της κυρίας Πυράκη. Πρέπει να τα απαντήσω όμως. Δεν μίλησα για το σκοπό. Επειδή σας αφήνω τελευταίο. Αν τελευταίο. Οπότε εκεί αποκαλύφθηκε. Ακόμα όχι. Ούτε εγώ έχει τύχει. Εκεί αποκαλύφθηκε ότι και η στάση Νέας Δημοκρατίας υποκινείται από μικροκομματικά ωφέλη. Έτσι. Και στο κίνημα αλλαγής υπάρχουν πολλές φωνές οι οποίες έχουν εκφραστεί θετικά για τη συμφωνία των Πρεσπών. Να θυμίσω ότι στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος Αλλαγής πριν το ποτάμι αποχωρήσει, οι πέντε από τους έξι ήταν θετικοί, μόνο η κυρία Γεννηματά ήταν αρνητική για λόγους πάλι πρόθεσης των κομματικών συμφερόντων. Γιατί φύγατε από το Πασόκ, δηλαδή, κίνημα αλλαγής. Ενώ πήρατε μέρος. Ενώ πήρατε μέρος σε μια ψηφοφορία, ποιος θα είναι αρχηγός. Δεν σας άρεσε η φόβη και σηκωθήκατε και δεν φύγατε. Δεν θα το προσωποποιήσουμε, δεν θα το προσωποποιήσουμε. Ίσα-ίσα που η στάση μας ήταν πολύ έντιμη. Θεωρήσαμε ότι ως αυτόνομο το ποτάμι μπορεί να προωθήσει τις προοδευτικές του λύσεις. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει στα πλαίσια του κινήματος αλλαγής. Γιατί και σας ήταν έδωσα, έτοιμο να μπείτε δηλαδή στη λίστα των ψηφίων αρχηγών και μετά να κύριε φύγετε. Συγγνώμη, δεν αφήνετε να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω και με ρωτήσετε. Ναι, αλλά εξηγήστε μου γιατί ήταν έντιμο. Να πάρετε μέρος ο Θεοδωράκης, να γίνει πρόεδρος του Πασόκ και μετά να βγει. Ήταν μισό λεπτό. Σας εξήγησα ότι στις τελευταίες συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου πριν την αποχώρησή μας είχε τεθεί ως μείζον ζήτημα η στάση του κινήματος Συμφωνία των Πρεσπών. Τα πέντε από τα έξι μέλη, εσείς θα μου πείτε πόσο δημοκρατικό είναι αυτό, ήταν υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μόνο η κυρία Γεννηματά διαφώνησε και επέβαλε τη θέση της. Κατόπιν τούτου, αποχώρησαμε. Μισό λεπτό, κυρία Γεννακοπούλου, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, τώρα, όσον. Τι άλλο με ρωτήσατε, αυτό το ξεκαθάρισα πάρα πολύ. Ρωτά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ό,τι θέλετε. Με βάση τα λεχθέντα από εσάς σήμερα το βράδυ στον Ελεύθερο Σκοπευτή. Δεν πρόκειται να στηρίξετε τη συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Θα ψηφίσετε τη Λίμνη ή όχι? Κοιτάξτε. Γιατί ακούω τον Αμυρά. Να έρθει πρώτη συμφωνία. Τον παρακολουθώ πολύ. Ναι. Και θα αποφασιστεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν το έχετε αποφασίσει όχι, αν θα δώσετε. Δεν είναι δεδομένη η θέση. Γιατί αν αποφασίσετε ναι, είναι και λίγο αντικατάσταση του Καμένου, έτσι. Η αντικατάσταση του Καμένου θα είναι αν επισέλθουμε σε μια οποιαδήποτε συγκυβέρνηση. Εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση εφόσον δεν έρθει ως πρόταση κυβερνητική η Συμφωνία των Πρεσπών. Και δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν θα έρθετε σε σύγκρουση με δύο πλειοψηφίες. Τι εννοείται? Του ελληνικού λαού και του σκοπιανού λαού.
Ακούστε να δείτε. Εμείς δεν έχουμε πορευτεί από την αρχή το ποτάμι και το έχει πληρώσει πολύ αυτό. Εσείς το γνωρίζετε και ως δημοσιογράφος που έχετε παρακολουθήσει την πορεία του. Έχουμε πληρώσει ακριβώς τη συνέπεια μας στις αρχές μας. Αυτό έχουμε πληρώσει. Και το ότι πάντα στη Βουλή ψηφίζουμε αυτό το οποίο θεωρούμε σωστό. Κατά καιρούς έχουμε ψηφίσει και νομοσχέδια τα οποία έχουν προέλθει από την κυβέρνηση. Ήμασταν οι μόνοι. Έτσι, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι προς τη σωστή προοδευτική κατεύθυνση. Εμείς δεν κοιτάμε ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε αυτόνομα κέντρο. Αυτόνομα θα κατέβετε ή θα πάτε με κάποιον, με κάποιο αυτόνομα, άλλο κόμμα. Αυτόνομο. Ε? Το ποτάμι αν αυτόνομο θα κατέβει. Στη Βουλή, θεωρούμε ότι όπως θα λένε οι μετρήσεις, οι δημοσκοπήσεις. Ακούστε να δείτε, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή αποτυπώνουν το 1/3. Έτσι, στην πορεία προς τις κάλπες, λίγο πριν τα πράγματα αλλάζουν. Ναι, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Και κατά λέω, αν δεν μπείτε. Τι είπα να πει, αν δεν, αν δεν πείτε, γεια σας, δηλαδή. Θα προσπαθήσουμε να μπούμε, θεωρούμε θα το καταφέρουμε. Ετοιμάζουμε το συνέδριό μας τώρα, 3-4 Νοεμβρίου. Θεωρούμε ότι θα πάει πολύ καλά. Είναι μια προσπάθεια ανασυγκρότησης, αναγέννησης. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες να συμμετέχουν.